γεμάτη από εικόνες βίας. Κυριακή είδατε όλη αυτή τη βία να εκφράζεται στα γήπεδα. Ζήτησαν από το ραδιοφωνικό σταθμό Sky να σχολιάσω κοινωνιολογικά το θέμα αυτό της βίας στα γήπεδα. Ο κύριος Κομαΐδης, ο οποίος έχει μια εκπομπή. Και βέβαια και στο παρελθόν έχω σχολιάσει τη βία στα γήπεδα, αλλά αυτή τη φορά πιστεύω ή τουλάχιστον προσπαθώντας να αναλύσω τι ακριβώς συμβαίνει, είπα ότι είναι πολιτική βία στο γήπεδο. Πολιτική βία στο γήπεδο. Δεν είναι η βία που συμβαίνει στα γήπεδα. Επομένως, είχε μεταφερθεί κάπου αλλού η βία για να μπορέσουμε να βγάζετε τη φωτογραφία και ξέρετε τι έχω πάθει. Την περασμένη φορά σας είπα ότι ακόμα πιστεύω και να ερωτευτώ. Και πήρα ένα τηλεφώνημα το βράδυ στο σπίτι, υποψήφιος. και λέει, μπορείτε να μου στείλετε τη φωτογραφία σας. Για να τη βάλω στην εφημερίδα να προωθήσουμε το θέμα. Και βέβαια εγώ του είπα να επιλέξει τους υποψήφιους και να τους βάλει στην εφημερίδα, να τους βάλει για να επιλέξω εγώ. Δεν νομίζετε. Λοιπόν, εσείς έχετε πάρει τη φωτογραφία για αυτό το σκοπό. Όχι. Στο σπίτι λοιπόν, στον εργασιακό χώρο, στην τηλεόραση, η εικόνα της βίας είναι συχνότατο φαινόμενο. Μία από τις δολιότερες μορφές βίας είναι η βία που ασκείται στα θύματα του σύγχρονου δουλεμπόριου. Τι είναι το σύγχρονο δουλεμπόριο γυναικών και παιδιών? Αυτό που λέμε το τράφικινγκ. Πρέπει να ξέρετε ότι τα μεγαλύτερα έσοδα προέρχονται από τρία οργανωμένα εγκλήματα. Το εμπόριο όπλων, το εμπόριο ναρκωτικών και το δουλεμπόριο γυναικών και παιδιών. Θα δούμε στη συνέχεια τα δισεκατομμύρια κάθε χρόνο που αφορούν το δουλεμπόριο και ό,τι έχει σχέση με πορνεία, πορνογραφικό υλικό κτλ. Που αφορά αυτή την σύγχρονη, το σύγχρονο δουλεμπόριο γυναικών και παιδιών. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε εικόνα. Τουλάχιστον να έχουμε ήχο. Ιστορικά, η διακίνηση ατόμων ή ανθρώπινων ομάδων με την εκδοχή και τη διαδικασία διακίνησης εμπορεύματος έχει μεγάλο βάθος και αποτελεί μια αδιάπτωτη δραστηριότητα για τον προσπορισμό οικονομικού ωφέλους. Το φαινόμενο αυτό, αν και αντιφατικό, με τις ανθρωπιστικές θεωρίες και αντιλήψεις, πηγάζει από την εμμυολογική σύλληψη της ανταλλακτικής αξιοποίησης κάθε πράγματος και όντως που βρίσκεται αυτοφιές ή αναπαράγεται επάνω στον πλανήτη. Το ανθρώπινο «ον» ως εμπόρευμα αποτελεί συνεκδοχικό απόσταγμα της εξελιγμένης φιλοσοφικής σκέψης. Ο Αριστοτέλης πρώτος θέσπισε το βασικό αξίωμα που νομιμοποιεί
είναι εμπορευματοποίηση σωμάτων και ψυχών. Με την παραδοχή ότι υπάρχουν άνθρωποι γεννημένοι να είναι δούλοι και άνθρωποι γεννημένοι να είναι ελεύθεροι. Παρεπόμενα, ο δούλος μπορεί να είναι εμπόρευμα και μάλιστα αναπαραγόμενο όπως αναπαράγεται κάθε είδος στο φυτικό και ζωικό βασίλειο. Το φιλοσοφικό αυτό δόγμα επαληθεύεται συνεχώς μέχρι τις μέρες μας και διαποτίζει όλους τους ιστορικούς πολιτισμούς. Στο πείσμα της γραφειοκρατικής ανθρωπιστικής νομοθεσίας και του σύγχρονου δικαιϊκού συστήματος που ανασκευάζει και καταργεί την εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου όντος, οι πρακτικές και οι δραστηριότητες επαληθεύουν συνεχώς την ανταλλακτική αξία ψυχών και σωμάτων που υπονοεί ο Αριστοτέλης. Η φύση κάθε εμπορεύματος επιβάλλει για τη χρήση του να διακινείται και να απολύεται. Οι γυναίκες ανέκαθεν υπήρξαν διακινούμενο προϊόν που προσέφερε σεξουαλική ικανοποίηση στην ανδρική ομάδα ζήτησης και πρόσθετα απαιτεί και συνεχή ανανέωση. Αν οι νόμοι και τα ανθρωπιστικά θέσπατα απαγορεύουν το δουλεμπόριο γενικώς, πιστεύω ότι το πρόβλημα εστιάζεται στην αλλαγή των ανδροκρατικών αντιλήψεων και πολύ λιγότερο στην ποινικοποίηση των εμπόρων. Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής χρησιμότητας, που ουσιαστικά αποτελεί η νεότατη εκδοχή της αριστοτελικής άποψης, οι πόρνες προσφέρουν μια χρήσιμη υπηρεσία στην κοινωνία και σύμφωνα με την ίδια θεωρία, η νομιμοποίησή τους θα μειώσει δραστικά τα περιστατικά των βιασμών και θα συντελέσει στη διάσωση των γάμων που κινδυνεύουν εξαιτίας σεξουαλικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που μπορεί να έχει το ζευγάρι. Αυτή είναι μια ερμηνεία, θέλετε, γιατί υπάρχει το δουλεμπόριο. Είναι φανερό ότι η θεωρία αυτή δέχεται τις υπηρεσίες της πόρνης σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς. Δηλαδή, χρήση και ανταλλακτική αξία. Ενώ συνεκδοχικά είναι αυτονόητη και η εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου όντως, δηλαδή η διαιώνιση του δουλεμπόρης. Παράλληλες δραστηριότητες αποτελούν η εμπορευματοποίηση των παιδιών μέσα από το πλαίσιο των οργανωμένων κυκλωμάτων παιδεραστίας και η παραγωγή συνεχούς πορνογραφικού υλικού και οι ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, όπως η διακίνηση και η εκπόρνευση γυναικών, το ίδιο και η διακίνηση και εκπόρνευση ανηλίκων αποτελεί ιδιαίτερα επικερδή οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα. Και από ό,τι μαθαίνω, τα τελευταία δύο χρόνια έχει αυξηθεί το δουλεμπόριο αυτό στην Αθήνα, κυρίως στην Αθήνα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, με γεωμετρική εξέλιξη παρακολουθούμε αυτή την κατάσταση. Πάνω σε αυτό το θέμα κάναμε κάποια έρευνα. Δεν θα παρουσιάσω την έρευνα απόψε, αλλά θα μιλήσω περισσότερο ότι μέσα από αυτή την έρευνα προσπαθήσαμε να μελετήσουμε αυτό που λέμε σήμερα μετατραυματική εμπειρία του στρες. Μετατραυματική εμπειρία του στρες. Σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων, ανά την υφήλιο, υποφέρει από τη μετατραυματική εμπειρία του στρες. Θα εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει. Το δόγμα του σοκ
παραδείγματος χάρη, και θα μιλήσουμε γι' αυτό στην πορεία, θα δημιουργήσει τις μελλοντικές πορείες και εξελίξεις αυτής της χώρας μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που θα υποφέρουν από τη μετατραυματική εμπειρία του στρες. Γιατί αυτή η κατάσταση διαμορφώνει όχι μόνο και επηρεάζει όχι μόνο τον ψυχισμό, αλλά επηρεάζει και την βιολογική υπόσταση και ισορροπία του ατόμου. Θα το δούμε αυτό. Η ελληνική λέξη τραύμα, μετατραυματική εμπειρία του στρες, στα αγγλικά λέγεται post-traumatic stress disorder. Είναι δηλαδή στο διαγνωστικό εγχειρίδιο ψυχιατρικής μελέτης, είναι μία νόσος. Είναι ψυχοπαθολογική κατάσταση. Γιατί τραυματίζει το άτομο, τραυματίζει στην προσωπικότητά του, στην ύπαρξή του, στον ψυχισμό του και στο σώμα του. Είναι αυτό που λέμε, έχουν ψυχοσωματικά συμπτώματα. Και ξέρουμε όλοι ότι οι άνθρωποι που είναι τόσο υγιείς και όμως υποφέρουν. Υποφέρουν ενώ δεν έχουν τίποτα. Αν εξεταστούν, κάνουν όλες τις εξετάσεις, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Όμως τα συμπτώματα είναι επώδυνα και τα βιώνουν σε καθημερινή βάση. Η ελληνική λέξη τραύμα, λοιπόν, έχει καθιερωθεί στη διεθνή ορολογία και σημαίνει πληγή. Η σωματική και ψυχική κακοποίηση γυναικών και παιδιών σε όλες τις μορφές τους, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής κακοποίησης, είναι τραύματα. Το τραύμα με τεχνικούς όρους αναφέρεται σε κατάσταση όπου το άτομο αισθάνεται αδύναμο, ανασφαλές και σε μεγάλο κίνδυνο. Όταν το άτομο βιώνει το τραύμα, επηρεάζεται πολυεπίπεδα όλη η ύπαρξή του. Η αλλίωση του ψυχισμού είναι τόσο μεγάλη, ώστε ο φυσιολογικός τρόπος σκέψης, κατανόησης και δράσης των προβλημάτων είναι τελείως ανεπαρκής. Λέω ένα παράδειγμα. Άτομα τα οποία έζησαν το σεισμό και τα έχουν μετατραυματικές εμπειρίες. Δεν μπορούν να ισορροπήσουν. Άτομα που ήταν αυτοκινητιστικά ατύχημα. Ή βίωσαν το θρήνο και την θλίψη αγαπημένων ατόμων που επηρέασε το ψυχισμό τους και δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Αυτά είναι τραύματα. Κατά τη διάρκεια του μετατραυματικού στρες, το άτομο υφίσταται πλήρη αποδόμηση της προσωπικότητας και ταυτότητας. Τα θύματα αυτών των εγκληματικών πράξεων βιώνουν συγκεκριμένες επώδυνες μετατραυματικές εμπειρίες με ένταση του ψυχολογικό βάθος που κλιμακώνονται ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της θυματιοποίησής τους. Υπάρχουν γυναίκες και παιδιά που έχουν βιαστεί που δεν μπορούν να ξεπεράσουν ποτέ αυτή τη μεγάλη πληγή. Δεν μπορούν ποτέ να νιώσουν ξανά, γιατί η ταυτότητά τους, η προσωπικότητά τους έχει τελείως αλλοιωθεί. Έχει αλλοιωθεί, έχουν χάσει τα συστατικά εκείνα που δημιουργούσαν στο κάθε άτομο την άνεση, την ελευθερία και την αποδοχή της δικής τους ύπαρξης. Όλες οι μορφές ψυχικών και σωματικών τραυμάτων προσφέρουν βαθιές αλλαγές στον τρόπο που τα άτομα βιώνουν τις εμπειρίες και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ξέρουμε κάθε βιβλιογραφία τη διεθνή, αλλά και εσείς όλοι γνωρίζετε κάποιον που κάτι συνέβη και πλέον η σχέση με τον σύντροφό μας δεν μπορεί να συνεχιστεί για κάποιο λόγο. Γιατί έγινε ένα ατύχημα, γιατί το κλέψανε, γιατί το κακοποίησαν.
καμιά φορά σκέπτομαι γυναίκες και άντρες που μιλούν ότι του συνέβη ένα περιστατικό, αναλογίζομαι και λέω τι να βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Είναι τόσο επώδυνα τα συμπτώματα που δεν μπορείς με απλές λέξεις ότι θα το ξεπεράσεις να ξεπεράσεις. Είναι πραγματικά μια πληγή η οποία μένει ανοιχτή και συνεχώς πληγώνεται. Ο γενικός ορισμός του πράγματος έχει καθιερωθεί από το DSM-4. Τι είναι το DSM-4? Είναι, πώς θα λέγαμε, αυτό που κάθε γιατρός έχει στο χέρι. Το Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικής Υγείας. Δεν υπάρχει γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος που να μην χρησιμοποιεί αυτό. Δηλαδή εκεί είναι όλη η γνώση, η οποία βεβαίως στην πορεία εξελίσσεται, γιατί καινούργια στοιχεία έρχονται, η επιστήμη αναπτύσσεται και επομένως κάθε φορά αυτό το διαγνωστικό εγχειρίδιο εξελίσσεται. Θυμάμαι στα πρώτα χρόνια, δεν θυμάμαι τότε, αλλά διαβάζω στα πρώτα χρόνια, το 1920, προσπαθώ να κερδίσω κατά χρόνο. Γράφανε, παραδείγματος χάρη, ότι η εμεινόπαυση είναι το τέλος της ζωής μιας γυναίκας. Επομένως, η γυναίκα τρελαίνεται σε αυτό. Η γυναίκα τρελαίνεται γιατί πάει να έχει ρόλο αναπαραγωγικό, έτσι δεν είναι, τρελαίνεται η γυναίκα. Και επομένως παθαίνει κρίσεις. Ακόμα και ο Φρόιντ είχε μιλήσει για τη γυναίκα που δεν γεννά ως μία ιστερική γυναίκα, γιατί πίστευε η ιστερία συμβαίνει μόνο στις γυναίκες, ενώ πολύ αργότερα ανακάλυψε ότι υπάρχουν και ιστερικοί άντρες χωρίς να γεννήσουν. Βλέπετε ότι η επιστήμη εξελίσσεται και κάθε φορά το στίγμα που χρησιμοποιείται το επιστημονικό αλλάζει. Εμείς όμως παραδοσιακά παραμένουμε με κάποιες προκαταλήψεις σε ό,τι αφορά τη διάγνωση, αν θέλετε, και τις δυσκολίες που κάποιος μπορεί να υφίσταται μέσα από ένα τραύμα. Ποιος είναι λοιπόν ο σύγχρονος ορισμός του τραύματος? Είναι το να βιώνεις ή να είσαι μάρτυρας ενός γεγονότος που προδικάζει θάνατο ή απειλή θανάτου, βαρύ τραυματισμό ή απειλή κατά της φυσικής ακεραιότητας, γεγονός που οδηγεί σε μια ψυχολογική κατάσταση που εμπεριέχει έντονο φόβο, απώλεια βούλησης ή τρόμου. Όλα αυτά, είτε συμβαίνει, είτε είσαι το θύμα, είτε έχεις δει τη θυματοποίηση κάποιου, τα ίδια συμπτώματα μπορεί να τα βιώσει ο καθένας μας. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί άμυνας. Όταν υπάρχει τρόμος και φόβος, οι μηχανισμοί άμυνας αποδυναμώνονται. Επομένως, ανοίγουμε και εισπράττουμε και ρουφάμε, αν θέλετε, όλον αυτόν τον δρόμο. Τι συμβαίνει όταν ένα άτομο βιώνει μια τέτοια κατάσταση? Παραλύει. Δεν μπορεί να αντισταθεί. Καταραίει, όπως τα λέμε. Σας το λέω αυτό για να σκέφτεστε συγχρόνως. Γιατί ρωτάμε συνεχώς, γιατί ο Έλληνας παραμένει στον καναπέ και δεν γύρεται και δεν σηκώνεται και δεν υπάρχει. Γιατί η πραγματική γενική εμπειρία έχει περάσει σε όλους μας. Μπορεί να μην είναι λίγοι, πολλοί ακόμα να πιστεύουμε ότι δεν μας αφορά εμάς, αφορά κάποιους άλλους. Όταν αυτή θα γίνει μια γενίκευση, τότε θα υπάρξει κοινωνικό πράγμα. Πώς πάμε? Κάποιο τηλέφωνο για την τεχνολογική εξέλιξη.
Τραυματίστηκε. Το μετατραυματικό στρες έχει διαγνωστεί από την εποχή του Ηρόδοτου. Να το πάλι οι Έλληνες. Καταλάβατε γιατί μας μισούν. Δεν είναι δυνατόν. Ό,τι και να αναφέρεις επιστημονικό, τεχνολογικό, θα υπάρχει κάποιος Έλληνας και πιθανότητα και από το Περιστέρι. Έχει καταγραφεί από αρχαίους ιστορικούς και γιατρούς. Ο Ηρόδοτος γράφει ότι στη μάχη του Μαραθώνα, 490 π.Χ., ένας Αθηναίος οπλίτης τυφλώθηκε από σοκ, βιώνοντας το θάνατο ενός συντρόφου του στον πόλεμο. Στη μεγάλη φωτιά του Λονδίνου, το 1666, να το 666. Προσπαθώ. Λοιπόν, να βάλουμε τον ορισμό του... Τον ορισμό... Δεν πάει, ε. Στη μεγάλη φωτιά του Λονδίνου, λοιπόν, το 1666, ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού παρουσίασε συμπτώματα θυμού, οργής, αϊπνίας και κατάθλιψης που η σύγχρονη επιστήμη αναγνωρίζει ως μετατραυματικές καταστάσεις. Τον 19ο αιώνα, ο Γάλλος νευρολόγος Σαρκό διέγνωσε μετατραυματικό στρες σε γυναίκες που υπήρξαν θύματα βιασμού. Οι έρευνες σχετικά με τον κλονισμό της ψυχικής υγείας κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ οδήγησαν στη σύλληψη και στην έρευνα της κεντρικής ιδέας για τη διαγνωστική κατηγορία της μετατραυματικής εμπειρίας του στρες. Τα συμπτώματα του στρες έχουν καταγραφεί ως βιώματα από στρατιώτες στον πόλεμο διαχρονικά. Ο ίδιος συσχετισμός πολέμου και μετατραυματικής εμπειρίας αναφέρεται τόσο στην Αγγλία και τη Γαλλία κατά την περίοδο του Μεσαίων. Ο Σέξπιρ στον Ερίκο το Τέταρτο, στην πρώτη σκηνή, έγραφε για το πόσο πόλεμος συσχετίζεται με τη μετατραυματική εμπειρία, αλλά μόνο κατά το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο αποδείχθηκε επιστημονικά η σύνδεση του ψυχολογικού άγχους με τον πόλεμο. Με το τέλος του πολέμου αναφερόταν ως νεύρωση πολέμου. Έτσι ήταν η διάγνωση. Η πλειοψηφία των βετεράνων του πρώτου και του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου που υπέφεραν από μετατραυματική εμπειρία του στρες αποσιώπησαν τα προβλήματά τους ή τα έπνιξαν στο αλκοόλ, πίνοντας. Είναι γνωστό ότι πάνω από 120.000 βετεράνοι του Βιετνάμ αυτοκτόνησαν ή σκοτώθηκαν οδηγώντας μεθυσμένοι μετά τον πόλεμο εξαιτίας της μετατραυματικής εμπειρίας του στρες. Αλλά τα ίδια αποτελέσματα είχαμε τόσο στο Ιράκ όσο και στο Αφγανιστάν. Πήρα την τελευταία ένα στρατιώτη, ένα ψυχρό, που είχε σκότωσε παιδιά, γυναίκες, έτσι, γιατί τρελάθηκαν.
δέχονται ότι οι αριθμοί θα ήταν υψηλότεροι εάν ο στιγματισμός και η ψυχολογική φραγμή δεν εμπόδιζαν τους στρατιώτες να ομολογήσουν τα συμπτώματά τους. Ακόμα και σήμερα, κανείς δεν θέλει να ομολογήσει ότι υπάρχει ψυχικό πρόβλημα, γιατί είναι στίγμα. Στιγματίζεται, ενώ μπορεί να μιλάμε για όλα μας τα σωματικά προβλήματα, τα ψυχικά προβλήματα και ιδιαίτερα στο στρατό δεν μπορούσαν να αναφερθούν, γιατί καταλαβαίνετε, δεν θα υπήρχε μια αξιολόγηση, δεν θα μπορούσαν να εξελιχθούν και οπωσδήποτε δεν θα μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν στην εργασία. Άρα έπρεπε να κρύψουν αυτά τα συμπτώματα και να μην ζητήσουν βοήθεια. Το μεταπραγματικό λοιπόν στρες έχει ως συνέπεια τη δημιουργία κατάστασης σοβαρού ψυχικού καταναγκασμού και παράγει έντονο φόβο, τρόμο, αίσθηση ανικανότητας, απόγνωσης και δείχνη της αδυναμίας. Είναι μια καινούργια, αν θέλετε, αναφορά η επίκτητη αδυναμία. Η επίκτητη αδυναμία κυρίως αναφέρεται σε καταστάσεις που πολλές φορές μας δημιουργούν ανασφάλεια, αλλά μαθαίνουμε να επιβιώνουμε μέσα στην ανασφάλειά μας. Είναι ένας αρνητικός μηχανισμός άμυνας. Δηλαδή, μαθαίνω να ζω με ανασφάλεια, έχοντας βέβαια όλα τα συμπτώματα και βιώνοντας όλα τα συμπτώματα. Η συμπτωματολογία των ατόμων περιλαμβάνει επίσης αυξημένο άγχος, αποφυγή ερεθισμάτων που συνδέονται με το τραύμα και πάγωμα των συναισθηματικών αποκρίσεων. Αυτή η διαταραχή, όταν είναι χρόνια, συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης παθολογικών καταστάσεων, αυξημένη θνησιμότητα, μεγάλη φυσική και ψυχική εξασθένηση ή ακόμα και αναστάτωση στις διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις. Ένας επιστήμονας το 1994, έχω το όνομά του, αλλά δεν χρειάζεται να σας το μπερδεύω με το Βέσελ Βάντερπολ, ανακάλυψε ότι το πρόνοιο άγχος που οφείλεται σε τραύμα έχει ως αποτέλεσμα για το άτομο μια ψυχοβιολογική σύγκρουση. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα δούμε πιο κάτω γιατί. Το άτομο δεν τραυματίζεται μόνο ψυχολογικά, αλλά και η βιολογική του υπόσταση υπόκειται σε μόνιμη αλλίωση. Παρόμοια με το υπόλοιπο σώμα, το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι ευπαθές και ευπρόσβητο. Επηρεάζονται οι νευροδιαβιβαστές. Όλα τα χημικά που περνάνε μέσα από τους νευροδιαβιβαστές επηρεάζονται και επομένως δεν υπάρχει, αν θέλετε, αναταραχή στη λεγόμενη σερετονίνη, η οποία δημιουργεί την εφορία, αν θέλετε, και την αίσθηση ότι είναι καλά. Αυτό συμβαίνει. Λέει λοιπόν ο επιστήμονας, παρόμοια με το υπόλοιπο σώμα, το κεντρικό νευρικό σύστημα. Κατά την εμπειρία του τραύματος, το κεντρικό νευρικό σύστημα δέχεται μια σειρά από σοκ. Συνεχώς. Δηλαδή, δεν θα ρίσκει κάποιος το κεντρικό νευρικό σύστημα το κακοποιεί συνεχώς. Δέχεται δηλαδή επίθεση. Επίθεση. Επομένως, αλλοιώνεται ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος αξιολόγησης, το πώς τοποθετούμε σε πράγματα και επομένως η όποια μου άποψη και συμπεριφορά μπορεί να χαρακτηριστεί χιλιάδες τρόπους. Ότι είναι παράλογη, ότι είναι, αν θέλετε, επιθετική, ότι είναι δύστροπη, εξαρτάται πώς εκφράζεται τελικά αυτό το σοκ που συμβαίνει στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
μεγαλύτερη είναι η ένταση και η διάρκεια του τραύματος, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα να κλονιστεί η βιοχημική ισορροπία του σώματος. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποστεί σοκ και υποφέρει όλο τους το σώμα. Υποφέρει, βιώνουν πραγματικά τον πόνο, αλλά δεν έχουν τίποτα. Όμως όλα τα συμπτώματα είναι υπαρκτά. Η εξάπλωση που της μετατραυματικής εμπειρίας του στρες βρίσκεται σε έξαρση. Γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη, μια και ζούμε σε εποχή πολέμων, τρομοκρατικών τυχωμάτων, φυσικών καταστροφών, ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών και παιδιών και οικονομικής κρίσης. Αναρωτιόμουν απόψε αν θα σας μιλήσω γι' αυτό ή θα σας μιλούσα για τη μετατραυματική εμπειρία και τη τρομοκρατία. Πώς λειτουργεί τρομοκρατικές ενέργειες πάνω στον ψυχισμό. Με είχαν καλέσει στην Αγία Πετρούπολη πριν από κάποια χρόνια, όταν είχε γίνει εκείνο το περιστατικό στο σχολείο που σκότωσαν τα παιδιά στο Ισλάμ. Και τα παιδιά που επέζησαν ήταν πραγματικά, θα δεις και δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ζωντανά. Θυμάστε το τραγικό αυτό γεγονός που είχε συμβεί. Δεν θυμάμαι, 300 παιδιά είχαν δολοφονηθεί από τις τρομοκρατικές. Τα παιδιά που επέζησαν και είδαν όλες αυτές τις τρομοκρατικές καταστάσεις δεν μπορούν να συνέλθουν. Είναι τα ίδια τραυματισμένα και με πολλά ψυχολογικά προβλήματα, όσο και αν προσπάθησαν. Και κάθε φορά που υπάρχουν τέτοια γεγονότα σε σχολεία, όπως και πρόσφατα είχαμε ένα γεγονός στην Τουλούζη, νομίζω στην Γαλλία, αλλά και στην Αμερική πάρα πολλά. Αυτά τα παιδιά. Δεν σας άκουσα. Ναι. Αλλά εκείνο είναι μια άλλη ιστορία που ίσως κάποια στιγμή όταν θα έχουμε χρόνο. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να πεις ότι είναι ένας τρελός και δολοφονεί 100 άτομα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, πως ένα άτομο, αν θέλετε, μεταμορφώνεται σε έναν τρελό και τι διαδικασίες λειτουργούν για την κλίση εγκεφάλου. Δεν είναι πάντα έτσι απλά τα πράγματα. Ένας τρελός, έτσι. Αυτά είναι προγραμματισμένα, αν θέλετε, είναι προσχεδιασμένα και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα δημιουργήσουν ένα τέτοιο γεγονός. Αλλά υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι θα υποφεληθούν από τις παρενέργειες ενός τέτοιου γεγονότος. Επομένως είναι λιγάκι πιο περίπλοκο το δεύτερο. Βρίσκεται λοιπόν σε έξαρση και τα λοιπά. Τα συναισθηματικά, ψυχολογικά και συμπεριφορικά συμπτώματα περιλαμβάνουν, όπως είπα, φοβίες, εφιάλτες, ψυχοσωματικά, διατροφικές διαταραχές, ενοχή, οργή, ντροπή, αποπροσωποποίηση, ακοινωνισία και μία ακραία δυσπιστία για τη δημιουργία σχέσεων. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι είναι πολύ πιθανή μια αλλαγή στις αντιληπτικές και γνωστικές ικανότητες των παιδιών, όπως δυσκολίες στην αυτοσυγκέντρωση και προβλήματα μνήμης, μεγάλη αναστάθωση και ταραχή, διανοητική σύγχυση, απόγνωση, παθητικότητα και έλλειψη συνηθισμένης υπευθυνότητας. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι κάθε χρόνο 700.000 έως 2 εκατομμύρια γυναίκες και 1.200.000 παιδιά είναι θύματα της εμπορίας ανθρώπων και είναι εκτεθειμένα στις επιπτώσεις της μετατραυματικής εμπειρίας του στρες. Καταλαβαίνετε πώς αρρωσταίνουν οι κοινωνίες τόσο πολλά. Τα έσοδα
από το trafficking, από το σύγχρονο δουλεμπόριο, υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολλά λίγο. Και δολάρια. Περιθέτουμε χρόνο, μπορώ να σταματήσω, μήπως κουραστήκαμε έτσι, μήπως κουραστήκαμε να σκεφτήσω. Πολλαπλές τραυματικές εμπειρίες συμπεριλαμβανομένου κάποιου συνδυασμού από επαναλαμβανόμενους βιασμούς, ομαδικούς βιασμούς ή άλλες μορφές σεξουαλικών βασανιστηρίων, εξαναγκασμό σε πορνεία, απειλές κατά της ζωής τους ή των οικογενειών τους, απομόνωση και φυλάκιση. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η ψυχική ταπείνωση που βιώνουν οι γυναίκες και τα παιδιά που εξαναγκάζονται στην πορνεία ή στην πορνογραφία ξεπερνά τις ψυχολογικές τους αντοχές. Επομένως, όσοι και όσες ξέφυγαν από την εμπορία ανθρώπων μπορεί να είναι συναισθηματικά και ψυχικά ανίκανοι να διαχειριστούν τις εμπειρίες και τη ζωή τους. Ο ακραίος τραυματισμός λόγω του τράφικινγκ είναι πολύ πιθανό να ανατρέψει τους φυσιολογικούς και ψυχικούς μηχανισμούς άμυνας. Πολύ συχνά αυτά τα θύματα βιώνουν μια καθολική κατάρρευση, σωματική και ψυχική, στις κοινωνικές, συναισθηματικές, σωματικές και γνωστικές τους λειτουργίες με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν τραυματικές καταστάσεις για το υπόλοιπο της ζωής τους. Το άτομο αποπροσωποιείται, δηλαδή απογυμνώνεται από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ατομικότητάς του. Η αίσθηση αποπροσωποίησης είναι ιδιαίτερα ισχυρή που τόσο ο θάνατος, όσο και το ένστικτο αυτοσυντήρησης αμπλύνονται δραματικά. Επομένως, τα θύματα του τράφικινγκ ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση συμπτωμάτων μετατραυματικής εμπειρίας του στρες. Η έρευνα η δική μας έδειξε ότι τα θύματα αυτά παρουσιάζουν επιπρόσθετη ψυχοπαθολογία, η έρευνα που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Εξάγεται λοιπόν το λογικό συμπέρασμα ότι θα πρέπει αυτοί που έρχονται σε επαφή, είτε είναι κοινωνική λειτουργή, είτε είναι άτομα από την αστυνομία ή ακόμα ψυχολόγοι, ψυχίατροι και γιατροί, να έχουν συνειδητοποιήσει τις ιδιαιτερότητες τις συμπτωματολογίες που παρουσιάζουν, διότι υπάρχει κίνδυνος να μην γίνει σωστή διάγνωση. Και συνήθως αυτό συμβαίνει. Προτείνουμε πολλές φορές ποια πράγματα να παρακολουθούμε, τα συμπτώματα, δεν είναι ώρα για να το κάνουμε αυτό, αλλά σας λέω ότι πολλές φορές υπάρχει λάθος διάγνωση. Αγαπητοί φίλοι και φίλες και νέοι, πολύ χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Σας ευχαριστώ γιατί θα μπορούσατε απόψε σήμερα η μέρα της Άνοιξης να είστε σε κανένα ραντεβού και όχι τα πράγματα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί ο τρόπος και το είδος των ποινών που θα πρέπει να επιβάλλονται στα οργανωμένα εγκλήματα της εκμετάλλευσης ενηλίκων και ανηλίκων. Η θέση
αυτή φυσιολογικά συμπαρασύρει προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης ως προς την αντιμετώπιση των συναφών εγκλημάτων, διακίνησης γυναικών και παιδιών. Η μέχρι σήμερα αντίφαση της προστασίας προσωπικών δεδομένων και κοινωνικών δικαιωμάτων υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι επιτέλους θα αντιμετωπιστεί με ανάλογους τρόπους και σκεπτικό που αυτή τη στιγμή έχουν υιοθετήσει πολλές χώρες της Ευρώπης, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μηχανιστική άποψη σεβασμού και προστασίας των προσωπικών δεδομένων αφήνει μέχρι σήμερα στο απειρόβλητο και ουσιαστικά προστατεύει εκφάνσεις και εγκληματικές δραστηριότητες ατόμων και κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στα οργανωμένα εγκλήματα της παιδεραστίας, της διακίνησης παιδιών και γυναικών με σκοπό την προώθηση στην πορνεία και το εύκολο κέρδος. Τα άτομα αυτά που ανήκουν σε όλους τους κοινωνικούς χώρους και μορφωτικά επίπεδα. Είτε είναι δράστες σε ατομικό επίπεδο, είτε διαπλέκονται, παραμένουν αφανή και ανέγκυκτα. Όπως είπα, ζούμε σε έναν κόσμο δικαίου. Δεν μπορούμε ίσως να αλλάξουμε, λέει κάποιος επιστήμονας, τα χαρτιά που μας μοιράζουν. Μπορούμε όμως να παίζουμε το παιχνίδι με το δικό μας τρόπο. Και αυτό ίσως είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα. Εγώ σας ευχαριστώ και θα ανοίξουμε παιδιών
πρέπει να φαίνεται η φωτογραφία τους. Έτσι, μπορεί να μην ταυτίσουν με το συγκεκριμένο παιδί, αλλά θα έχουν άλλες πληροφορίες που θα ταυτίσουν με άλλα παιδιά. Λέει, η κοινωνία που δεν προστατεύει τα παιδιά της, δεν μπορεί να εξελιχθεί. Καταρχάς, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά πριν 15 μέρες, και 15 μέρες νομίζω που ήσασταν εδώ πέρα πάλι, μας εξηγήσατε και ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς πώς μπορεί να διακοπευθεί κάποιο λάθος άτομο. Ποιος μπορεί? Πώς, πόσο εύκολα μέσα από αυτό το σύστημα μπορεί να διακοπευθεί κάποιο λάθος άτομο. Να κατηγορηθούν κάποιοι άνθρωποι ότι είναι υπέτη χωρίς να είναι. Δεν υπάρχει κίνδυνο. Δεν ήταν όμως σε σχέση με αυτό. Όχι. Εντάξει, υπάρχει και όλη η τοποθέτηση που λέει καλύτερα ένας ένοχος έξω παρά ένας αθώος στη φυλακή. Εντάξει, αυτό το λέμε. Δεν εννοούσαμε όμως αυτή την περίπτωση. Δεν εννοούσαμε αυτή την περίπτωση. Είχαμε μιλήσει για τις... Για κάποιους παιδεραστές, οι οποίοι δεν είχαν καμία επαφή, καμία σχέση, ναι. Και διακοπευθήκαν. Ναι. Όμως θυμάστε ποιο ήταν το συμπέρασμα στην είπα ότι μπορεί οι τρελές του Σάλεμ, έτσι, να ήταν αθώες και να καταδικάστηκαν από τα ψέματα των παιδιών, όμως σήμερα δεν μπορούμε να συνδέσουμε αυτά τα δύο, είπα, γιατί αυτοί που κατηγορούνται είναι ένοχοι. Αυτό είπα και το θυμάμαι πολύ καλά. Ναι, ο κύριος δίπλα. Ναι. Επάνω σε συνέχεια μάλλον. Θα σηκωθείτε, ναι. Να σας ακούω καλύτερα, ναι, ή να ωραία, ακούω ωραία. Το κάτω, να σας καλύτερα. Ήθελα να πω το εξής, ότι όλα αυτά τα πράγματα που αναφέρατε δεν είναι ότι λειτουργούν όλα καλά και κάποιοι είναι παραβατικοί. Γιατί το τράφικινγκ που όπως αναφέρατε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να γίνεται χωρίς την κάλυψη παραδείγματος χάρη των κρατικών οργάνων, της αστυνομίας παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, αυτό είναι γνωστό. Γνωρίζουμε επίσης ότι μέσα σε όλες αυτές τις παραβατικότητες, ας το ονομάσουμε έτσι για αστυνομία, λειτουργούν μεγάλα πρόσωπα της κοινωνίας. Δικαστές, πολιτικοί, αστυνομικοί. Δεν είναι. Ακόμα και η Εκκλησία, ξέρετε τα σκάνδαλα από την Καθολική Εκκλησία και βεβαίως έχουμε και σκάνδαλα και στην Ελληνική Γραμμή. Όπως επίσης και πολιτική, όπως ο Περλουσκόνη με τις κοπελιές του Ιωκάνο και τα λοιπά. Δηλαδή, ας πούμε, μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε, μήπως χρειάζεται κάτι άλλο να γίνει πιο πιο δυνατό στην κοινωνία και όχι απλώς... Να... Αυτό όμως δεν ήταν το θέμα μου απόψε. Το θέμα μου ήταν να σκιαγραφίσω αυτά τα πράγματα, αλλά να πω τι επιπτώσεις έχουν τόσο στα θύματα. Δηλαδή, πήρα μία συγκεκριμένη ψυχοπαθολογική διάσταση που βιώνουν τα θύματα και παράλληλα ήθελα να πω ότι αυτή είναι μία καινούργια, ένας καινούργιος ορισμός στο διαγνωστικό εγχειρίδιο ψυχικής υγείας, που δεν είναι μόνο μέσα από το δουλεμπόριο, αλλά όπως είπα μπορεί να είναι από τους σεισμούς, μπορεί να είναι από οικονομική κρίση. Το περισσότερο χρησιμοποίησα το δουλεμπόριο για να εξηγήσω τη μετατραυματική εμπειρία του στρες. Αλλά σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Από πού να αρχίσεις όμως? Εκεί που υπάρχουν χρήματα, θα υπάρχει και η διαδικασία. Δεν υπάρχει. Έχω και ένα άλλο ερώτημα, μια και δίνει το ρόλο εδώ. αλλά είναι κάπω μια και όχι έξω ακριβώ, δεν είναι ακριβώ το θέμα. Δηλαδή, πριν από μερικέ εβδομάδε, διαβάσαμε στι εφημερίδε ότι η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία κάνει μία αναθεώρηση των διαγνώσεων της ψυχικής υγείας. Αυτό το DSM. Αυτό που είπατε και εσείς, αυτό είναι. Ναι, ναι. Όμως εκεί υπάρχει μία διεθνής αντίκρουση από ομάδες ψυχιάτρων και ψυχολόγων σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι λένε ότι απλά πράγματα φυσιολογικά, όπως η υπερκινητικότητα ενός παιδιού,
Το θεωρεί η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία ότι είναι ψυχική πάθηση. Πώς θα εκμεταλλευτεί. Και από την αποτέλεσμα, όπως λένε οι αντιπουργόμενοι, να σου δίνουν κάποια, να το ονομάνε οι φαρμακευτικές εταιρείες, να έχουν ενδεχομένως δουλειά και αυτοί, ας πούμε. Δηλαδή κάθε πράγμα το οποίο είναι φυσιολογικό, το εντάσσουμε μέσα. Υπάρχει αυτός ο διάλογος και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με το δεύτερο κομμάτι που αναφέρεται. Αλλά, ξέρετε, είναι προσφορά και ζήτηση, έτσι δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως, αν δούμε την εξέλιξη, η ψυχιατρική και η ψυχολογία μπαίνει κάθε μέρα στη ζωή μας, έτσι δεν είναι. Και επηρεάζει τον τρόπο σκέψης μας και κυρίως τον τρόπο πώς αποφασίζουμε. Και δεν είναι τυχαίο αυτό το γεγονός. Η χειραγώγηση των κοινωνιών γίνεται μέσα από κάποιες τέτοιες διαδικασίες, έτσι. Που το λέμε απλά πλήση εγκεφάλου. Αν δείτε την πλήση εγκεφάλου που γίνεται τώρα λόγω των οικονομικών κρίσεων στην Ελλάδα και τον τρόμο και τον σοκ που παρατηρείτε, έτσι δεν είναι. Κάποιος άλλος είπε, δάσκαλος. Ναι. Από τις έρευνες που έχουν γίνει, ένα μεγάλο ποσοστό, όχι όλα τα παιδιά αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των παιδιών, αν θέλετε, όταν μίλησα για επίκτητη αδυναμία, αυτό εννοούσα. Ότι επαναλαμβάνεται αυτή η ανασφάλεια που έχουν ζήσει και ζουν με τον ίδιο τρόπο. Σε ό,τι αφορά τα κακοποιημένα παιδιά, πολλά παιδιά, έχουν ξεφύγει, γιατί είχαν την αποδοχή και την αγάπη της οικογένειας. Ξέρετε, η αγάπη είναι μεγάλο βάλσαμο και θεραπεύει πάρα πολύ. Και όταν λέμε αγάπη, δεν έχουμε αυτήν αγάπη, αλλά αυτήν που άλλος νιώθει ότι μπορείς να βρίσκεσαι κοντά του. Και το παιδί έχει μεγάλη ανάγκη. Δεν χρειάζεται κριτική. Τα παιδιά αυτά που είχαν αυτή την αποδοχή και την ομπρέλα της προστασίας από το οικογενειακό περιβάλλον ξέφυγαν. Η πληγή υπάρχει πάντα όμως, αλλά μπόρεσε να επουλωθεί στο βαθμό που δεν τους δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργικότητά τους. Έτσι, κάτι άλλο στην κατηγορία. Η μία κατηγορία είναι αυτή, σύμφωνα πάντα με τις έρευνες. Η άλλη κατηγορία είναι ότι πολλά από αυτά τα παιδιά δεν έγιναν κοινωνικά άτομα. Έγιναν μοναχικά άτομα. Προχώρησαν χωρίς, γιατί υπάρχει ο φόβος που δεν λειτουργούν να βιώσουν άλλες εμπειρίες, μήπως και δεν τους ανήκουν και επομένως επέλεξαν την πορεία της μοναξιάς και της απομόνωσης. Και ίσως αυτά είναι εξίσου πραγματικά. Και αυτά έχουμε πολλούς τέτοιους. Και οι άλλοι, οι οποίοι βέβαια κατέληξαν να επαναλάβουν τις τραυματικές εμπειρίες. Υπάρχει όμως σήμερα, υπάρχει μία ευαισθητοποίηση στην προσφορά βοήθειας, άλλωστε και στην τηλεόραση βλέπουμε τετραψήφια αριθμή για συμπαράσταση, ψυχολογική κτλ. Νομίζω καλό είναι αυτό που υπάρχει στην κοινωνία, αλλά όταν οι κοινωνίες φτάνουν στο σημείο να εξαρτώνται από ψυχολόγους, ψυχιάτρους, αυτά είναι ύποπτα. Για μένα. Είναι ύποπτα, ναι. Υπάρχει περίπτωση αυτά τα παιδιά, αυτά τα θύματα, μεγαλώνοντας, να δημιουργήσουν οικογένειες και να μπορέσουν. Υπάρχει περίπτωση τα θύματα αυτά, μεγαλώνοντας, να δημιουργήσουν οικογένειες, αλλά όχι προβληματικές, καλές οικογένειες. Και τι ποσοστό υπάρχει σε αυτό. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, τα χειρότερα, οι χειρότερες καταστάσεις που μπορεί να υποβόσχει μέσα σε αυτά τα θύματα και κάποια στιγμή να φανερωθούν. Τι συμπτώματα, πώς θα τα ξεχωρίσουμε, γιατί δεν μπορεί να πει ένας νέος, έλα πάμε στον ψυχολόγο, σου κάνω ένα test drive
Τι συμπτώματα θα δείξει αυτό το άτομο που είναι. Τα παιδιά τα κακοποιημένα. Το που είναι η χειρότερη περίπτωση, ας το πούμε. Τι συμπτώματα θα παρατηρήσει ο νέος, η νέα. Πολλά συμπτώματα. Γιατί μπορεί να το κρύβουν, να υποβώσει. Ο οργανισμός εκφράζεται διαφορετικά με την κοινωνικοποίησή του, με τα μηνύματα που έχει πάρει από εξωγενείς παράγοντες, με τα βιώματα που έχει μέσα στην οικογένειά του, διαφορετικά εκφράζεται. Όμως σε γενικές γραμμές, παιδιά τα οποία έχουν υποστεί είτε σωματική είτε σεξουαλική κακοποίηση, έχουν συμπτώματα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έχουν συμπτώματα. Είτε τα συμπτώματα αυτά εκφράζονται με βία, είτε με σιωπή, είτε με παραμέληση του εαυτού τους, είτε με αυτομαστίγωμα ψυχολογικό. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που, αν θέλετε, δέρνουν το σώμα τους, κόβουν με μαχαιράκι, έτσι διάφορα, κάνουν τραύματα πάνω στο σώμα τους. Τα παιδιά ή παιδιά τα οποία τελικά μετά από κάποια ηλικία, γιατί αυτά τα παιδιά είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητα, πρέπει να θυμάστε. Επομένως, το ότι έχουν υποστεί αυτή την κακοποίηση έχει άλλες διαστάσεις στην προσωπικότητά τους. Πάντως, τα συμπτώματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά είναι βία. Στις οικογένειες, αν δημιουργήσουν. Τι ποσοστό δημιουργούν οι σωστές οικογένειες. Ποιο. Τι ποσοστό δημιουργούν αργότερα σωστές οικογένειες. Το μεγαλύτερο ποσοστό δημιουργεί οικογένειες. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος ότι αυτά τα παιδιά να εκδηλώσουν ή ένα είδος κατάθλιψης στην καλύτερη περίπτωση και στη χειρότερη να κακοποιήσουν είτε τη σύντροφό τους είτε τα άλλα παιδιά. Συνήθως αυτό είναι, γιατί είναι και μία, αν θέλετε, στην κοινωνία την ανδροκρατική, συγγνώμη γι' αυτό, ακόμα παραμένει, αν και τα τελευταία χρόνια έχει λίγο έτσι σαλαμοποιηθεί, έτσι. Ευνοχίζουν οι γυναίκες τους άντρες, πρέπει να το πω. Επειδή... Ποιος φανάζει. Υπάρχει αυτή η μεταβατική ιστορική περίοδος, όπου η γυναίκα έχει αναπτύξει αν θέλετε, τεστεστερόνη της, ενώ ο άντρας αναπτύσσει τα εστρογόνα του, έτσι. Και επομένως έχουμε μία, αυτό είναι από έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό και έχουν δει ότι αυτό που λέμε ένας κοινωνικός ευνοχισμός του άντρα να έχει επηρεάσει και τη βιολογική του υπόσταση. Δηλαδή, όπως οι γυναίκες οι οποίες υποφέρουν από καρκίνο και κάνουν πάρα πολλές ενέσεις τεστεστερόνης και εκεί παρακολουθούν να δουν αν εκδηλώνουν διάφορα πράγματα στο σώμα τους ή στη συμπεριφορά. Τα γνωρίζουμε αυτά και επομένως οι γιατροί δίνουν περισσότερα εστρογόνα. Η κοινωνική εξέλιξη, λέει, λόγω των εξωγενών παραγόντων έχει δημιουργήσει σε αυτή τη μεταβατική περίοδο μία απομυθοποίηση της ανδροκρατικής εικόνας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα παιδιά που είχαν κακοποιηθεί μπορεί να μην εκδηλώνουν πλέον με το βίαιο τρόπο μέσα στην ενδοοικογενειακή κατάσταση αυτή τη βίαιη συμπεριφορά. Δεν μπορώ να απαντήσω αν είναι έτσι ή όχι, όμως ότι γνωρίζουμε στατιστικώς ότι η βία κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί μέσα στην οικογένεια και συνήθως εκδηλώνεται στη σύντροφο και όχι τόσο στο παιδί. Έτσι. Άλλο. Πόσες κακοποιημένες γυναίκες είναι. Όλες είμαστε. Όλες είμαστε. Μη σηκώσει καμία χέρι. Πόσοι άντρες είναι κακοποιημένοι, το περίμενα. Πριν 25 χρόνια περίπου, η ελληνική κοινωνία συγκλονίστηκε από ένα συνταρακτικό με τον Παπαχρόνη, ο οποίος κακοποίησε... Και το σκεφτόμουν σήμερα, γιατί με ρωτούσε ποια γυναίκα δίπλα μου με τα κούνι, κάτω και λέω, πού είσαι ρε Παπαχρόνη.
η ελληνική νομοθεσία μας κατάφερε σε πολύ γρήγορο χρόνο να τον εντάξει. Μπορούμε να ξέρουμε με τη μεγάλη πείρα που έχετε στον ψυχικό κόσμο και των δύο της γυναίκας που επέζησε με το μεγάλο πράγμα στην ψυχή και το στρώμα, την οποία την είδα, και του φτύτη, το οποίο βγήκε, μήπως βγήκε σαν τριαμβευτής, ότι «Α, βγήκα στην κοινωνία, είμαι εδώ». Ξέρετε, να κατασπαράξω πάλι και κάποια γυναίκα. Αυτή την υπόθεση την παρακολούθησα πάρα πολύ, γιατί με ενδιαφέρει. Η πιο ερωτική αλληλογραφία για από νέες κοπέλες ήταν για τον Παπαχρόνο. Πραγματικά αυτή η διαστροφή. Πού είναι αυτή η διαστροφή? Να σας το πω λιγάκι πιο απλά. Χωρίς το έγκλημα μέσα, να το πάω στο ερωτικό. Όταν ο σύζυγος έχει και ερωμένη, η ερωμένη προσπαθεί πάντα να αποδείξει ότι είναι καλύτερη από τη σύζυγο. Αισθάνεται και δείχνει αυτό τον εαυτό, δηλαδή με τη συμπεριφορά της, ότι εγώ δεν είμαι ίδια σαν τη σύζυγο, γιατί ο σύζυγος έχει περιγράψει μια κατάσταση η οποία δεν είναι πραγματική βέβαια για τη σύζυγο, αλλά μόνο έτσι θα μπορέσει να πουλήσει το προϊόν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν πιστεύω να είστε η σύζυγος. Θέλετε να τα σταματήσετε? Θα να σας δεσμεύσουμε σε μια τελευταία Τετάρτη. Έχουμε γράψει το πρόγραμμα 6 Ιουνίου. Θα σας φέρουμε και μια Τετάρτη ακόμη μετά το τέλος. Με τον Παπαχρόνο. Που γράφουμε. Εντάξει. Αν το κάνουμε αυτό, η ομιλία θα έχει να κάνει με περιπτώσεις όπως Παπαχρόνης, Ενόπουλος. Συμφωνούμε όλοι, έτσι. Το πρόγραμμα γράφει για να δώσουμε μια φορά από την Ευρώπη. Ήταν αυτό που έκανε, δεν ήταν η διαστροφή των νέων γυναικών που έστελναν τα γράμματα αυτά. Να ξέρουμε πάντα στην κοινωνία υπάρχουν άνθρωποι που ταυτίζονται με το θύμα και άνθρωποι που ταυτίζονται με το θύμα. Πολλές φορές, βέβαια, τα κοριτσάκια που στέλνανε γράμματα προσπαθούσαμε να διεκδικήσουν μια μικρή υστεροφημία, να το πούμε έτσι, γιατί ήταν μεγάλο θέμα και μπορούσε να γίνει συζήτηση μαζί τους ότι εγώ έγραψα, ότι είπα αυτό, και υπήρχε και πιθανότητα να βγει κάπου σε κάποια τηλεόραση. Αλλά πάντα αυτό συμβαίνει και με το Φίτη και με το Θέμα. Ναι, θα ήθελα να μου πείτε τον ψυχικό κόσμο που έχει ο θήτης και το θύμα. Καθώς γνωρίζει το θύμα ότι ο παραλίγο φωνιάζης είναι έξω από τη στιγμή που διέφραξε αυτά τα εγκλήματα. Κοιτάξτε, κάθισα αρκετά χρόνια στη φυλακή. Όχι, είναι 20 χρόνια. 20 χρόνια. Δεν υπάρχει. Όχι, για πόσα χρόνια. Τουλάχιστον στην Ελλάδα θανατική ποινή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι το άτομο το δικό μου, το αγαπημένο μου άτομο, θα το ισορροπήσω με τη δράση ενός κακοποιού και να πεθάνει αυτός επειδή πέθανε το δικό μου. Το θεωρώ αδικία, άδικο αυτό. Προτιμώ να μείνει στη φυλακή περισσότερα χρόνια παρά να υπάρχει θανατική ποινή. Είναι θέμα για μένα αντίληψης και αξιολόγησης του ανθρώπου που για μένα αποτελεί, ας πούμε, ουσιαστικό μέρος της ζωής μου. Είτε είναι το παιδί μου, είτε είναι η μάνα μου, είτε είναι ο πατέρας μου, είτε είναι οτιδήποτε, έτσι. Τι έπρεπε να γίνει γι' αυτό, τι αισθάνεται αυτός? Αυτός είχε τέτοια αποδοχή στη φυλακή, δεν μπορείτε να τον περπατούσε και τον χειροκροτούσε. Αλλά έχει πει θεραπευτής στην κοινωνία. Και στο κάτω-κάτω της γραφής τι έκανε?
κάποιες γυναίκες που κυκλοφορούσαν τη νύχτα. Ή αυτό. Δηλαδή, εντάξει, καλό τις έκανες, λέγει κάποιος. Δεν καλό τις έκανες. Ευχαριστώ, δεν έπρεπε να σου πει. Τι είπατε? Ξέρετε, αν πάτε στην αστυνομία, επειδή δίδασκα και 22 χρόνια τους αστυνομικούς, τους αξιωματικούς, και πάντα τους ρώταγα, παιδιά, δεν καταλαβαίνω, είστε τόσο ωραία παιδιά, τόσο καλή, πότε γίνεστε μπάτσι. 22 χρόνια δεν έχω απαντήσει. Λοιπόν, βέβαια, άμα πας στην αστυνομία και καταγγείλεις κάτι, η πρώτη ερώτηση είναι, μήπως τα θέλεις. Τι έκανες? Αν κακοποιήσει κάποιος ο σύζυγος, ο σύντροφος, τι του είπες, τι έκανας εσύ, μήπως είπες κάτι και τον... Έτσι, είναι αυτή η αντίληψη, γι' αυτό μίλησα για άνθρωπα άλλο, λοιπόν, επειδή υπάρχει κάποια εκδήλωση, ναι, αλλά να κάνω μια τέτοια... Διαβάζοντας το βιογραφικό, μιλάει ότι άλλαξα την νομοθεσία της Αμερικής σε ό,τι αφορά τη μητρότητα. Όταν ήμουν ίδιος το πρώτο μου παιδί, δίδασκα στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Υπήρχε μία βικτοριανή, όχι μόνο αντίληψη, ένα θεσμικό πλαίσιο, αν θέλετε, που έλεγε ότι όταν μία καθηγήτρια αντιληφθεί ότι είναι έγκυος, αντιληφθεί ότι είναι έγκυος, δηλαδή τις πρώτες εβδομάδες, πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να αποχωρήσει από το πανεπιστήμιο, να αποχωρήσει και να γυρίσει όταν γεννήσει, αλλά δεν υπάρχει καμία ασφάλεια ότι μπορεί να γυρίσει πίσω στη θέση της, δεν της εξασφαλίζεται η θέση της. Και δεν καλύπτεται ούτε μισθολογικά, ούτε με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Γιατί η αντίληψη ήταν ότι η έγκυος γυναίκα πρέπει να καθίσει σπίτι της, να τη φροντίζει ο σύντροφος και να μην κινείται για την προστασία της μητρότητας. Αυτή ήταν η αντίληψη η βικτοριανή. Εγώ λοιπόν, που δεν είχα και λεφτά και δεν είχα αυτό, έκρυβα την εγκυμοσύνη μου. Την έκρυβα με κορσέδες, με διάφορα πράγματα, για να μην φαίνεται. Αλλά έφτασε κάποιο σημείο που όταν την έκρυβα, φούσκωσε τα μήνυμα του σπίτι. Και μου είπανε να φύγω αναδρομικά. Προσέξτε, να φύγω αναδρομικά. Δηλαδή, να πληρώσω. Και πήγα στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ρώτησα. Εάν ένας άντρας, αυτό ήταν το ερώτημα, έχει ένα πρόβλημα, κάνει μία εγχείρηση και λείψει 9 μήνες από τη δουλειά του, επιστρέφει στη θέση του, παίρνει το μισθό του που είναι άρρωστος, κάνει, έχει ιατροφαρμακευτική, η απάντηση ήταν ναι. Λέω και εγώ αρρώστησα, έχω ένα παιδί μας. Έχω έναν όγκο που θα γίνει παιδί. Και προχώρησε αυτό. Γίναν δικαστήρια, παραδικαστήρια, πολλά χρόνια, κράτησε 4 χρόνια. Όμως, ο Άριος Πάγος, το ανώτατο δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποφασίζει για την αλλαγή αυτής της νομοθεσίας, που βεβαίως ήρθαν μαζί μου όλα τα συνδικαλιστικά κινήματα των εργατών, στα factory, στα εργοστάσια που δούλευαν, όλες αυτές τις γυναίκες τις διώχνανε. Δεν ήταν μόνο το εργοστήριο. Επομένως έγινε ένα αυτό που λέμε class action, δηλαδή πολύ μαζί, και θεωρήθηκε, μπήκε στην εφημερίδα, ας πούμε, την νομική εφημερίδα με ένα μαύρο πλαίσιο, μία απόφαση landmark, ορόσημο. Γιατί άλλαξε όλη αυτή την ώρα. Άρα, ξέρεις, όταν ήμουν στο Περιστέρι, μου είχε πει ένα γυφτάκι που πέρναγε εκεί, μέναμε εκεί στην Ηροδότου, που είναι ο ανοσιός μου ο
λάθος απόψε. Την αγάπη μου. Γιατί η μάνα την έχει κάψει. Λοιπόν, όταν μου λέγε ένα γυφτάκι, μου είδε εκεί, έχω τρεις ελιές εδώ στο χέρι, μου λέει από τη μάνα σου και τον πατέρα σου θα φύγεις μακριά. Προσέξτε. Και μετά μου λέει, θα γίνεις δικαστήνα. Δεν είναι δικαστήνα, κατηγορούμενη είμαι συνεχώς. Εγώ δεν πιάσεις πολύ κοντά.